μέχρι και τις 11. Γνωρίζετε εσείς το καθημερινό μας το πρωινό ραντεβού. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα και θέλω απευθείας να πάμε στο κορίτσι μας, την Εύη μας. Την έχουμε μαζί μας, την έχουμε, την Εύη μου. Καλώς το κορίτσι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, είναι πολύ καλά. Αχ, τι ωραίο αυτό το καλημέρα. Τι ωραίο, το είχα ανάγκη σήμερα το καλημέρα. Τέτοιο καλημέρα δεν έχω ακούσει σήμερα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να στο μεταφέρω με πολύ πολύ αγάπη και θετική ενέργεια. Έτσι ακριβώς, τη χρειάζομαι τη θετική ενέργεια. Όλοι τη χρειαζόμαστε άλλωστε. Είσαι και εσύ όμως, μια θετική ενέργεια στην καθημερινότητά μας, να τα λέμε και αυτά, να τα πει κάποιος και σε σένα. Να σε γιατί καλά, πρέπει έτσι να αναγνωρίζουμε ότι το χαμόγελος μας δίνει ένα ωραίο boost στα πρωινά μας και στην καθημερινότητά μας. Και είσαι και πολύ όμορφη σήμερα. Να σε καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σε καλά. Το έχουμε κι εμείς ανάγκη, η αλήθεια είναι. Αλλά προσπαθούμε έτσι να κάνουμε το καλύτερο καθημερινά, να έχουμε το χαμόγελό μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι που μας μένει. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη στιγμή. Επομένως, βάζουμε το χαμόγελό μας και απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, την κάθε ώρα της ημέρας. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τα είπες καλύτερα από τον καθένα. Τα είπες μέσα από την ψυχούλα σου. Και έχεις μόνο όμορφα πράγματα να μας λες. Αχ, και εσύ θέλω να μας λες όμορφα πράγματα, αλλά... Μένω στο αλλά, βρέβη. Θα σου πω ότι ο πολύ γνωστός νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, Star, Κωνσταντίνος Αργυραίος, έχει βγάλει τραγούδι με το όνομά σου, το ξέρεις. Έχει το νέο του κομμάτι, ονομάζεται Ελπίδα. Το ξέρω, το ξέρω. Το έχω ακούσει, έχει κάποιες μέρες. Μου το είπε μία φίλη, να σου πω την αλήθεια, μία συνάδελφος. Ναι, πριν από λίγες μέρες. Και το παίξαμε και στην εκπομπή. Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Και αισιόδοξο άλλωστε, άμα είναι η ελπίδα. Η ελπίδα της ζωής μας είσαι εσύ κυρίως, αλλά τώρα το ένα τραγουδάκι και στα πίσω. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος δεν νομίζω να το έγραψε για μένα. Είναι γενικότερα για την ελπίδα. Άλλωστε το αγόρι μας είναι ερωτευμένο, Εύη μου. Είναι ερωτευμένο. Ναι, το έχουμε πει εμείς εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το βλέπω, το βλέπω, τα παρακολουθώ κι εγώ αυτά. Και να σου πω ότι φυσικά έτσι ήταν ένα. Το σχήμα του με το Σάκη Ρουβά, φυσικά ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα της Αθήνας φέτος. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι. Τα δύο αγόρια έκαναν θράψη στη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ο καθένας άλλα πράγματα. Είναι, ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Κάπως έτσι θα το πω για αυτούς τους δύο, γιατί εντάξει, Σάκης Ρουβάς είναι, Κωνσταντίνος Αργυρός είναι. Η σύμπραξη αυτή των δύο, πραγματικά μόνο ωραία αποτελέσματα βεβαίως θα έχει. Ακριβώς, ακριβώς. Και, λοιπόν, σ' ακούω. Είδες τι να τα λέμε αυτά. Ωραία είναι να τα λέμε αυτά, αλλά πίσω στη ζωή, στην καθημερινότητα που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και εδώ δίπλα μας κιόλας και πράγματα τα οποία πραγματικά μας, όχι μόνο μας στεναχωρούν, αλλά και μας συγκλονίζουν, Εύη μου. Δυστυχώς, όπως το λες και αναφέρεσαι πολύ σωστά στην είδηση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο ούτε κιόλας, αναφορικά με μια υπόθεση μαστροπίας, αυτή τη φορά με ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν τρόφιμος ιδρύματος στη Νέα Σμύρνη. Το 14χρονο λοιπόν κορίτσι φέρεται ότι είχε πέσει θύμα μαστροπίας ανθρώπων οι οποίοι το εξέδιδαν με αμοιβή, φυσικά, έτσι, επαμοιβής. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα και με την κατάθεση του κοριτσιού, έφτανε και τα 100 ευρώ. Αλλά πριν φτάσω σε αυτό το σημείο, να σου πω την τελευταία εξέλιξη με αυτό το ρεπορτάζ. Yeah. Το γεγονός ότι θυμόμαστε όλοι πόσο μας είχαν σοκάρει οι καταγγελίες για την κυβωτό του κόσμου. Yeah. Μάλιστα, είναι και σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Θυμόμαστε λοιπόν όλοι τα παιδιά που έβγαιναν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έκαναν φρικτές καταγγελίες για τη ζωή τους μέσα στα ιδρύματα. Ένα από αυτά λοιπόν τα παιδιά, ο 24χρονος, ένας 24χρονος τρόφιμος, ήταν και εκείνος ο οποίος είχε μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για τον πατέρα Αντώνιο τότε. Είχε περιγράψει πολύ σκυθροπά όλα αυτά που συνέβαιναν στο ίδρυμα. Με βαρύτατες καταγγελίες, δεν υπάρχει λόγος να τις επαναλάβω. Και όπως αποδείχθηκε, το παιδί αυτό είχε χρηματιστεί, σύμφωνα
με τις πληροφορίες, γιατί η έρευνα είναι και σε εξέλιξη, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να τα πει αυτά. Για να τα πει εις βάρος των εθνόντων της Κιβωτού του κόσμου. Αυτός λοιπόν, ο 24χρονος, είναι ένας από τους συλληφθέντες του κυκλώματος, που εξαίρεται την 14χρονη στην Νέα Σμύρνη. Αλήθεια. Αυτό έχει σοκάρει από χθες. Έχει σοκάρει, γιατί πλέον κλονίζεται και η αξιοπιστία όλων αυτών που είχαν υποθεί για την Κιβωτό, έτσι. Σίγουρα, γιατί όταν ο συγκεκριμένος έκανε στροφή 180 μιλιών και είπε ότι παραδέχθηκε ότι είναι ψέματα και ότι είχε ανάγκη από τα χρήματα και ότι δόθηκαν χρήματα και γι' αυτό έκανε αυτές τις καταγγελίες, όπως καταλαβαίνεις, αυτό επηρέασε αρκετά την κοινή γνώμη κυρίως, γιατί η δικαστική έρευνα, όπως επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη. Το δικαστήριο θα κρίνει, θα αποφασίσει και θα κρίνει τι ακριβώς έχει συμβεί στην Κιβωτό του κόσμου. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το συγκεκριμένο λοιπόν παιδί εμπλέκεται για ακόμα μια φορά σε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, αυτή τη φορά κυκλώματος μαστροπίας. Το 14χρονο λοιπόν κορίτσι, το οποίο έδωσε κατάθεση προστατευμένα σε προστατευμένο κλίμα στις αστυνομικές αρχές, δήλωσε ότι αυτό γινόταν επαναλαμβανόμενο, ότι έβγαινε από το ίδρυμα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι φιλοξενούνταν σε ένα ίδρυμα στο οποίο δεν ήταν ισόκλειστη, έτσι. Μπορούν τα παιδιά να βγουν και να κάνουν δραστηριότητες εξωσχολικές, σχολικές και να επιστρέψουν το βράδυ. Οπότε έφευγε από το ίδρυμα αυτό. Μάλιστα, η τελευταία φορά που έφυγε ήταν την περασμένη Κυριακή και ερχόταν σε επαφή με άνδρες τους οποίους τις υποδείκνυαν οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους τους εντόπιζαν μέσα από τις περιβόητες πλατφόρμες, ελπίδα μου. Μάλιστα. Να πω ότι για κάθε επαφή, το κορίτσι αυτό, σύμφωνα με τόσους αστυνομικούς, έπαιρνε το ποσό των 100 ευρώ και έκανε αναλυτικές περιγραφές που σοκάρουν για το τι ακριβώς την έβαζαν να κάνει. Μιλούσα με έναν άνδρα, ο οποίος τον αποκάλεσα Ταχύρ, ο οποίος ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για να της κλείνει τα ραντεβού. Το σοκαριστικό είναι ότι στους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν και έγινε η έρευνα στα κινητά τους τηλέφωνα, εκεί εντοπίστηκε πολύ σκληρό οπτικοακουστικό υλικό. Εντοπίστηκε δηλαδή υλικό με κακοποίηση της 14χρονης, 14χρονου παιδιού, με πολύ σκληρές και βίαιες εικόνες. Να σας πω ότι είναι ένα κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, το οποίο θα απασχολήσει για μέρες την επικαιρότητα. Το συγκεκριμένο κορίτσι, για το συγκεκριμένο μάλλον κορίτσι, επειδή έλειπε αρκετά βράδια από το ίδρυμα, είχε εκδοθεί αρκετές φορές Silver το alert, το οποίο υπάρχει και ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι αγνοείται ένα παιδί. Αυτό είχα διαβάσει κι εγώ, ότι αρκετές φορές απουσίαζε από το σπίτι και αν δεν κάνω λάθος η αδελφή της ειδοποίησε. Πολύ σωστά το λες, η αδελφή της και μια μεγαλύτερη κοπέλα εκεί στην ηλικία των 16 ετών. Μάλιστα, ένα συγκεκριμένο alert για τα κορίτσια αυτά εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες, έτσι. Δηλαδή ήταν στον αέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί πολύ ορθά οι αρμόδιες αρχές μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης των παιδιών. Όμως που δυστυχώς αυτή τη φορά ανακαλύπτεται ένα καινούριο φρικαλαίο, όπως όλα δείχνουν, κύκλωμα εκμετάλλευσης παιδιών και νέων γυναικών. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει επιληφθεί του θέματος. Αναμένεται μέσα στη μέρα να έχουμε εξελίξεις για αυτό. Και δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, δεν πάβει ποτέ να μας σοκάρει η επικαιρότητα και η καθημερινή. Πραγματικά συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά όλα αυτά, γιατί να σκεφτούμε ότι αυτά τα κορίτσια συναναστρέφονται και έρχονται, δηλαδή πληρώνουν κάποιοι πολίτες, απλοί πολίτες που ίσως είναι και δίπλα μας, είναι στην καθημερινότητά μας, έτσι, και προσεγγίζουν τα μικρά αυτά κορίτσια για να έρθουν σε σεξουαλική επαφή μαζί τους και ό,τι άλλο έχει το ανώμαλο μυαλό τους. Πραγματικά. Και να πούμε, αφού το αναφέρεις αυτό και σωστά το αναφέρεις για τον κόσμο που πιστεύει ότι εν είδη ανωνυμίας ή ίντερνετ ότι δεν θα εντοπιστεί. Φυσικά και θα εντοπιστεί, φυσικά και υπάρχουν οι διαδικασίες από την αστυνομία και από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να γίνει η άρση απορρίτου και να έρθουν τα στοιχεία στο φως. Οπότε σιγά σιγά, όπως και στην υπόθεση της 12χρονης του Κολωνού,
βρέθηκαν και εντοπίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνευρεθεί μαζί της, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση θα εντοπιστούν όλοι όσοι είχαν επαφή με αυτό το 14χρονο κορίτσι μέσω των εφαρμογών αυτών που δήθεν σε καλύπτουν ανωνύμως. Να το πούμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό για όποιον νομίζει ότι οτιδήποτε και αν κάνει τέλος πάντων δεν θα πέσει στη φάκα της αστυνομίας, να το πω έτσι. Βέβαια. Και απ' την άλλη πρέπει να δούμε και λίγο, πρέπει να δει και ως κράτος τη στήριξη των δομών αυτών, έτσι, και των παιδιών αυτών. Τη στήριξη των παιδιών αυτών. Προκύπτει τεράστιο θέμα, γιατί έχω να σου πω, επειδή έχω επαφή και με τις αντίστοιχες δομές εδώ στην Κύπρο, Εύη μου, που πραγματικά είναι και εδώ τεράστιο το πρόβλημα. Είτε με ναρκωτικά, είτε με συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν, με τα ανήλικα παιδιά, είτε κορίτσια, είτε αγόρια. Πραγματικά θέλουν στήριξη, θέλουν αγάπη εννοείται, θέλουν τεράστια στήριξη όμως από ειδικούς και καλά είναι να το δει το κράτος. Και το εκάστοτε κράτος βεβαίως. Ακριβώς, γιατί όπως όλα δείχνουν, δύο συγκλονιστικές υποθέσεις που αφορούν σε κυκλώματα μαστροπίας ανήλικων παιδιών είναι στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες και όπως φαίνεται υπάρχει μάλλον μια πολύ μεγάλη έτσι, αλυσίδα άνθρωπων πίσω από αυτό, η οποία ελπίζουμε όλοι να βγει στο φως και να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Έτσι ακριβώς, μακάρι. Λοιπόν, Εύη μου, θα μας κρατάς ενήμερους, να δούμε τι γίνεται και με αυτό το θέμα, πώς προχωρά. Βέβαια. Και, σε ακούμε. Αλλάζω θέμα. Ναι. Έχουμε μπει στην άνοιξη, έτσι, από προχθές. Και έρχεται το Πάσχα. Και τι έρχεται μαζί με το Πάσχα. Τώρα βλέπουμε καλάθι, έρχεται. Καλάθια. Όχι καλάθι, καλάθια. Το καλάθι του νονού, καλέ, τι είναι. Το καλάθι του Πάσχα να το καταλάβω. Το καλάθι του νονού ποιο είναι. Ελπίζω όμως έχεις καταλάβει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ζούμε με καλάθια και ζούμε με πας, έτσι. Λοιπόν, ναι. Έχεις καταλάβει. Τώρα είναι σε ισχύ από το καλάθι της Σαρακοστής. Ναι. Λοιπόν, και περιμένουμε με αγωνία στις 29 του Μάρτη το καλάθι του νονού και της νονάς. Δεν κάνω πλάκα, δεν είναι πρωταπηλιά, είναι πραγματική είδηση στην περίπτωση που κάποιος το διαφήμιση. Ακούει. Γνωστή διαφήμιση μου θυμίζει αυτό. Ο νονός και η νονά, ναι, σε αυτό το καλάθι τι θα βάζουν. Θα σου πω λοιπόν. Το καλάθι θα περιλαμβάνει μέσα όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με τα δώρα του Πάσχα. Δηλαδή, παιχνίδια, σοκολατένιο, αυγό και λαμπάδα. Μάλιστα. Και θα υπάρχουν... προϊόντα. Δηλαδή, αν έχεις απορία, θα μπει στο καλάθι του Πάσχα. Και θα έχει, δηλαδή, θα υπάρξουν χαμηλότερες τιμές ή κάποιες έτσι, καλύτερες τιμές για αυτά, σε κάποια ακριβώς, προϊόντα και σε κάποια μαγαζιά. Για να το σοβαρέψω, να πω λοιπόν ότι ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο ότι πλέον θα είναι σε ισχύ το συγκεκριμένο καλάθι, το καλάθι του Πάσχα και το καλάθι του Νονού. Όπως έχουμε ήδη πει, έχει εφαρμοστεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο επί της ουσίας είναι συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλύτερη τιμή, προϊόντα πρώτης ανάγκης, ειδικά ειδικής πρώτης ανάγκης προϊόντα, όπως είναι τρόφιμα ή είδη υγιεινής, τα οποία έχουν τη χαμηλότερη τιμή σε διάφορες αλυσίδες μάρκετ της χώρας. Μάλιστα. Ο καταναλωτής δηλαδή μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα να κάνει τα ψώνια του. Υπάρχει ειδική ταμπέλα η οποία αναγράφει ότι είναι το πιο φτηνό προϊόν στο είδος του και να το επιλέξει. Στα συγκεκριμένα καλάθια μπαίνουν πάρα πολλά προϊόντα, όπως είπα, βασικά της καθημερινότητας ενός νοικοκυριού. Και είχε επιτυχία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν από το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Καθότι, όπως καταλαβαίνετε, εσύ αρκετός κόσμος επέλεγε να παίρνει τα χαμηλότερα προϊόντα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έδωσε και την συνέχεια εν ώψη Πάσχα, γιατί τώρα είναι σε ισχύ το καλάθι της Σαρακοστής που έχει να κάνει με σαρακοστιανά προϊόντα, τα οποία φυσικά και είναι σε πρώτη ζήτηση και ο κόσμος τα αναζητά. Έτσι λοιπόν, από τις 29 Μαρτίου, όλες οι αλυσίδες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κληθούν να έχουν το καλάθι του νονού αρχικά, που όπως είπαμε έχει να κάνει με τα δώρα που παίρνει ο νονός και η νονά στο βαπτιστήρι για το Πάσχα,
και το καλάθι για το Πάσχα, το οποίο φυσικά θα περιλαμβάνει μου, όλα τα να πάρια. Σε ρωτήσω, οι εκτόσεις αυτές, οι καλύτερες τιμές, παιδί μου, είναι αξιοσημείωτες? Είναι σχετικά αξιοσημείωτες, γιατί αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι παρατηρήθηκε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ το μέτρο αυτό, ότι υπήρξε ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων και δεν αυξήθηκαν οι τιμές. Μάλιστα. Κάτι που σημαίνει καλό ότι θα είναι πρωτόφελος των καταναλωτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μπορείς την ώρα που γύρω μας και ειδικότερα στην Ευρώπη και παγκόσμια υπάρχει μια κρίση η οποία βαθαίνει, όπως προέκυψε και βάσει της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κρατήθηκαν σε χαμηλές τιμές τα συγκεκριμένα προϊόντα. Θα σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα μπουν και παιχνίδια, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολύ μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, οι οποίες έχουν κάποιες πιο χαμηλές τιμές, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπει στο κάθε ένα κατάστημα ένα χαμηλό ποσό για παιχνίδια που... Πολύ σημαντικό αυτό, Εύη μου. Άρα, από 29 Μαρτίου ξεκινά το καλάθι του Νονού και από 4 Απριλίου το καλάθι του Πάσχα, που βεβαίως εξυπακούεται αυτό τι είναι και ποιο είναι. Αρνάκι, κατσικάκι, τσουρκάκι. Αυτά. Αυτό το καλάθι, αν ήταν στην Κύπρο, θα προστίθενταν και οι φλαούνες, Εύη μου. Έχεις ξαναφάει φλαούνα? Όχι, δεν έχω φάει φλαούνα, αλλά εντάξει, ήταν λίγο αποτυχημένη η έκδοση. Γιατί? Δεν έχω φάει φοιτητική, σαν αυτή που κάνετε εκεί με τους συνεργάτες σου. Αχα, αποτυχημένη έκδοση εννοώντας τι, την πήρες από Ελλάδα? Ναι, την πήρα και από δεν εδώ. Ήταν... Να σου στείλουμε, λέει εδώ η Χρυστάλλα. Να μας στείλετε, με χαρά να μας στείλετε. Σπιχιάσιμη. Να φτιάξουμε το καλάθι του Νονού. Να τη φτιάξουμε το καλάθι του Νονού. Θα σου στείλουμε το καλάθι σου με φλαούνες ποιητικές. Εντάξει. Αυτά είναι. Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο μας θέμα που είναι και το τελευταίο, Εύη μου. Ναι, φυσικά, και έχει να κάνει, επειδή στην χώρα μας δεν τα πάμε πολύ καλά, στο εξωτερικό τα πάμε καταπληκτικά, έχει να κάνει λοιπόν με τη διάκριση φυσικά που λαμβάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο σκηνοθέτης ηθοποιός, ο νέος αυτός άνθρωπος, ο οποίος το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τον κολοσσό τηλεοπτικών παραγωγών, που φυσικά είναι η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το μαέστρο, το οποίο μας συγκλώνησε και μας καθήλωσε στις τηλεοπτικές μας οθόνες, παίζεται λοιπόν... Το έχεις δει, Εύη μου? Δεν το έχω τελειώσει όλο. Α, εγώ Δεν το έχω ολοκληρώσει. Δεν το άρχισα ακόμη και θα το αρχίσω σε κάποια φάση, επιφυλάσσομαι, γιατί θέλω πολύ να το δω. Και εγώ το κρατάω για καλό, κατάλαβες, το φυλάσσω. για να έτσι ωραίο Σαββατοκύριακο, ξέρεις, το κρατάω για καλό. Να σου πω ότι είχε απίστευτη διάκριση. Φαίνεται ότι και παγκόσμια μέτρησε πολύ το Netflix, γιατί στις ημέρες, νομίζω μόνο από τις 17 του Μάρτη έχει μπει στην πλατφόρμα ολόκληρο, κατάφερε και είναι στην πρώτη δεκάδα. Μπράβο. Της πρώτη νύχτας των τηλεθεατών φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο ο συνδιευθύνοντας σύμβουλος της τεράστιας αυτής εταιρείας παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην Αμερική. Εκεί, όπως βλέπουμε, έδωσαν το παρόν άλλοι Έλληνες αστέρες του Hollywood. Μπράβο. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανήρτησε το συγκεκριμένο δείπνο, εκφράζοντας φυσικά την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας ότι ούτε και εκείνος δεν πιστεύει αυτό που του συμβαίνει. Μια αναμενόμενη επιτυχία. Να σου πω εδώ ότι το μαέστρο γράφτηκε το σενάριο στην καραντίνα, στις μέρες της πρώτης καραντίνας, και έγιναν τα γυρίσματα μετά την πρώτη καραντίνα και γι' αυτό επελέγει και το νησί των Παξών, το οποίο νησί των Παξών βρίσκεται στο Ιόνιο, λίγο πιο πάνω από την Κέρκυρα, ένα μαγευτικό νησί. Ναι. Και εκεί ήταν πιο εύκολα τα γυρίσματα, γιατί ήταν εν το μέσο της πανδημίας. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης απολαμβάνει την επιτυχία του αυτή και φυσικά έχει ανοίξει ένας άλλος δρόμος για αυτό. Ναι. Σε ελληνικές παραγωγές χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα του στείλουμε τα συγχαρητήριά μας και ξέρεις τι να πω εγώ, ότι περίμενα αυτό το μπαμ από το Παπακαλιάτη. Γιατί θυμάμαι φοιτήτρια τότε που είχε αρχίσει να κάνει αυτές τις σειρές και ήμασταν όλοι κολλημένοι πάνω στην τηλεόραση να βλέπουμε τη σειρά του Παπακαλιάτη. Πραγματικά έτσι έχει δώσει πολλά και έκανε μια παύση αρκετών χρόνων, μπορώ να πω, και περίμενα έτσι αυτό το μπαμ, την έκρηξη.
Έχει μεγαλώσει γενιές ολόκληρες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με τις σειρές του αυτές, οι οποίες κατάφεραν πάντα και έπιαναν τον παλμό της κοινωνίας και των νέων ανθρώπων. Και για να σου πω, γιατί πολύ σωστά το σημείωσες, γι' αυτό το λόγο και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μετά από την επιτυχία του αυτή με το Μαέστρο, δηλώνει ότι δεν θα ξανακάνει τηλεόραση, καθότι το θεωρεί ψυχοφθόρο, κοστοβόρο και αρκετά κουραστικό, και θα τον δούμε στον δρόμο αυτών των ταινιών. Μάλιστα. Ναι, ξέρεις τι, και όταν φτάνεις, νομίζω, στην απόλυτη καταξίωση και σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο, όπως είναι το να γίνει παγκόσμια γνωστή η σειρά σου, νομίζω μετά, ναι, μετά τώρα τι να κάνεις, λες, τι να κάνω, πού να το πάω, πού να το φτάσω. Ταινίες στο Hollywood. Νομίζω ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης το πιάσε το νόημα. Ναι. Κατάφερε και κατέκτησε το American Dream, έτσι. Ταινίες στο Hollywood. Και μπράβο και συγχαρητήρια και αυτό μας έφερε. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Εύη μου, αγαπημένη, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να σου πούνε και ένα γεια τα παιδιά. Έχουν έρθει εδώ. Είναι ο Θεόδουλος και ο Ζαχαρίας. Πολύ καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, όμορφη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ωραία. Εσύ. Χαιρόμαστε που σε ακούμε και σε βλέπουμε. Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο. Είστε και με πολύ ωραία χρώματα σήμερα. Σ' αρέσει. Πού την Εύη, παιδιά, την έχασα. Πού την? Δεν πειράζει. Χάθηκε η Εύη. Να σε καλά, Εύη. Να την Εύη. Ορίστε. Να το κορίτσι μας. Σε ευχαριστούμε. Ο Ζαχαρίας νομίζω ότι είναι to the point, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντα, τι. Πάντα. Έλα ρε, Εύη μου, αν δεν ήταν ο Ζαχαρίας δηλαδή, θα είχαμε θέμα. Ακριβώς. Γίνεται. Το λέω. Πάντα προσεκμένος. Γιατί καμιά φορά. Θα ξεχαστεί ρε, παιδί μου, κάτι δεν θα το κάνει σωστά, κάτι δεν το ταιριάξει, λόγι. Είναι to the point, είναι φοβερό αυτό πράγμα. Φοβερό και φοβερός. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ευάκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Να περνάτε όμορφα. Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλημέρα, κορίτσι, με το ρόδι.